Εγώ δεν το ήξερα και το ομολογώ ότι πληρώνεις την εστία. Κάτι πληρώνεις. Κάτι πληρώνεις. Ναι, προφανέστατα. Το πόσο δεν θα σε γελάσω, αλλά είναι πολύ φθηνότερο βέβαια από το να πληρώνεις ένα ενίκιο. Ναι, 150 ευρώ το χρόνο. Αλλά επειδή εκεί πηγαίνουν συνήθως παιδιά, όπως λέει και το κουκουέ λαϊκών οικογενειών, θα περίμενε κανείς τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Αναφερθήκαμε στο κουκουέ και θα πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Το κουκουέ βέβαια εδώ πέρα τοποθετήθηκε επί του θέματος και ζήτησε να καταργηθεί αυτό το χαράτσι, όπως το αποκαλεί. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια του κυρίου Συντιχάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, αρκετά θέματα ανοιχτά. Αν θα θέλατε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της δημόσιας νοσοκομιακής περίθαλψης, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση από τη συνάδελφο που καλύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ότι δεν βρίσκει σύμφωνους τους γιατρούς, γιατί μία από τις ουσιαστικά σημαντικότερες αλλαγές σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως προωθείται, είναι το μισθολογικό των γιατρών, όπως προωθείται εννοώ στα μέσα από την κυβερνητική πλευρά. Καταρχήν, η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που πραγματικά αποτελεί αιτία πολέμου. Αιτία πολέμου καταρχήν για τους υγειονομικούς, άρα πρέπει να είναι με το όπλο παραπόδας για να μην περάσει και αν είναι δυνατόν να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Και φυσικά αφορά και όλο το λαό. Mm-hmm. Δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς. Και το λέω αυτό διότι αυτό το νομοσχέδιο υψώνει ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση της συντριπτικής πλειοψηφίας ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες, στην περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί, να το πω έτσι, κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Είναι φανερό ότι μέσα από την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ διευρύνει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και θα έλεγα ότι σπρώχνει τους γιατρούς, τους νοσοκομιακούς γιατρούς, να αναζητούν εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα. Και φυσικά οι ασθενείς θα γίνονται οι πελάτες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, να λύσουν το πρόβλημά τους. Και νομίζω αν δούμε το νομοσχέδιο άρθρο το άρθρο, μπορούμε να κάνουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, το άρθρο 7, που προβλέπει την προκήρυξη θέσεων γιατρών με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και μάλιστα παρουσιάζεται και ως ευκαιρία για αξιοπρεπή μισθό. Ναι. Που λέει ότι οι γιατροί που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτουργήμα, επιφυτεία και διατηρούν και το δικαίωμα της ιδιαίτερης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κάμε τώρα για ένα ιδιωτικό γιατρό, μπορεί να είναι οδοντογιατρός κτλ. Δηλαδή πρόκειται για ένα παραμύθι από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τάχα μου με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες λίστες των χειρουργείων. Μα καλά, είναι απλά εξοργιστικό για όποιον ακούει αυτά τα πράγματα. Απλά θα μετατεθούν για το απόγευμα για τον περισσότερο κόσμο. Μετατίθονται για το απόγευμα. Βεβαίως, φανταστείτε τώρα, ένας καταρχήν δεν θα είναι για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Θα εργάζονται 3 μέρες την εβδομάδα σε 7ωρο, συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο. Θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εφημεριών και θα δουλεύουν μετά στο ιδιωτικό ιατρείο, στο δικό τους ιατρείο. Δηλαδή εδώ αντί να έχουμε μόνιμες, μαζικές, μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή να καλυφθούν οι 30.000 καινές οργανικές θέσεις. Δηλαδή δεν είναι 100-200 χιλιάδες, 30.000 καινές οργανικές θέσεις. Και να μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν με αυτό το άθλιο καθεστώς των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, η κυβέρνηση ουσιαστικά έρχεται να πλήξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φυσικά να βάλει σε ένα τέτοιο καθεστώς τους γιατρούς. Δηλαδή, ας το πούμε τώρα, ένας χειρουργημένος ή ένας οκολογικός ασθενής θα έχει το γιατρό του 3 μέρες την εβδομάδα, ο οποίος θα είναι με το ρολόι στο χέρι, βέβαια πάντα να τελειώσει το 7ωρό του. Μετά θα πηγαίνει στο ιδιωτικό ιατρείο. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 4 μέρες για να επικοινωνήσει ξανά με τον γιατρό ασθενής που έχει το ιστορικό του. Έτσι. Ή
αναγκαστικά θα πρέπει να πάει στο ιδιωτικό του ιατρείο. Μάλιστα. Μάλιστα κάποιοι γιατροί, προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες, αντικειμενικές σημεί, λόγω της άθλιας υποστελέχωσης που υπάρχει, θα μεταφέρουν τους ασθενείς στο δικό τους στο ιατρείο. Δηλαδή θες να χειρουργηθείς στο νοσοκομείο εφόσον υπάρχει μεγάλη αναμονή, πάμε σε μια ιδιωτική κλινική, θέλεις επανεξέταση. Κλείσε ένα ραντεβού στο 1535. Αν δεν βρεις ή βιάζεσαι, είναι επίγουσα η υπόθεσή σου, έλα στο δικό μου, στο ιδιωτικό ιατρείο. Δηλαδή είναι πράγματα φοβερά και τρομερά. Λέμε αυτά δεν είναι καινούργια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί πριν από δεκαετίες στις ΗΠΑ, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ζήσαμε άλλωστε πόσο σαχρό είναι αυτό το σύστημα και το ζήσαμε στη φάση της πανδημίας. Και μάλιστα υπάρχει αξιολόγηση αυτού του επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού. Αν αρνηθούν, τότε έχει κοινή. Δηλαδή η σύμβαση αυτή των γιατρών, των οδοντογιατρών κτλ. Δεν θα ανανεώνεται, ούτε θα παρατείνεται. Άρα λοιπόν τον πετάει ουσιαστικά απ' έξω. Αυτά είναι. Αυτά και αυτό. Υπάρχουν κάποιες μισθολογικές αυξήσεις, ναι. Το θες επικεφής. Κατά τη γνώμη μας αυτές είναι αυξήσεις ψίχουλα. Και κυρίως το κάνει η κυβέρνηση αυτό για να εκμαντήσει συνειδήσεις. Δηλαδή να αποσπάσει την συγκατάθεσή τους, να κατευνάσει και αντιδράσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτουν άλλα ζητήματα. Προκύπτουν με τα βαρέα και αυτοκίνα. Προκύπτουν ζητήματα με το 13ο και το 14ο μισθό. Έτσι, για όλα αυτά τι γίνεται. Απλά είπαμε ότι οι μισθολογικές αυξήσεις είναι το θέμα που προβάλλεται περισσότερο επικοινωνιακά. Αυτό ακριβώς για να κρύψει όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει μέσα και διατάξεις που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή παρατείνουν την ισχύ των αδειών των ιδιωτικών κλινικών που είχαν λήξει το 2020 και τις πάει μέχρι το 2023. Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος. Απαλλάσσονται φυσικά οι κλινικάρχες από τα σχετικά τέλη, παράβολα και τα ανανέωση των αδειών τους. Και μάλιστα δίνει και τη δυνατότητα σε ιδιωτικές κλινικές να χρησιμοποιούν, προσέξτε, την επωνυμία ιδιωτικό νοσοκομείο. Όχι κλινική, ιδιωτικό νοσοκομείο. Το οποίο παραπέμπει στο δημόσιο το νοσοκομείο, το ξέρουμε. Παραπέμπει στο δημόσιο. Πάντως για να πούμε για την αλήθεια. Γιατί πρέπει να σημάνει συναγερμός για τους εργαζόμενους και ολόκληρο το λαό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει γενικευμένη απόρριψη αυτού του άκρη νομοσχεδίου από το λαό, από ασθενείς, από υγειονομικούς. Και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ πρωτοπορεί πολιτικά στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσα στη Βουλή. Θα δώσουμε μάχη την επόμενη εβδομάδα που θα είναι διήμερη από ό,τι αντιλαμβάνομαι η συζήτηση, δηλαδή μία, δύο, πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή θα είναι ένα διήμερο μάχης, τουλάχιστον από την πλευρά του ΚΚΕ. Κύριε Φέρα, η μάχη θα δοθεί απ' έξω. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα, γιατί θα αρχίσει να μας πιέζει και ο χρόνος σε λίγο. Κύριε Σεντιχάκη, να πάμε λίγο στο μίνι ασφαλιστικό. Υπήρχαν προτάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι οποίες απορρίφθησαν στο σύνολό τους, ούτε καν μετεπαίνουν από τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Προχωράει ως έχει αυτό. Εννοείται για το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό, ναι. Ναι, κοιτάξτε τώρα, η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρεί, δηλαδή η τελική στόχευση βαθιά είναι, να δώσει ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ξαναβάζει στο τραπέζι της συζήτησης την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, πρώτον. Δεύτερον, έρχεται και ρυθμίζει και χαρίζει χρέη σε επιχειρηματικούς ομίλους από ασφαλιστικές εισφορές και φυσικά έρχεται και δίνει στο πιάτο περιουσία ασφαλιστικών ταμείων που και αυτά είναι ο υδρότας των εργαζομένων. Έτσι. Εμείς το αναδείξαμε χθες στην Βουλή, φίλο και φτερό πραγματικά το κάναμε το νομοσχέδιο. Τι κάνει, νομιμοποιεί από 1η του 2023 τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κατά 3 μονάδες. Και αυξάνει κατά 7 χρόνια τη δυνατότητα πρόωρης ταξιδότησης των δημοσίων υπαλλήλων.
βάζει στο χέρι την κινητή και ακίνητη περιουσία του κεφαλαίου του μετοχικού ταμείου πολιτικών υπαλλήλων. Εμείς ζητήσαμε να αποσυρθούν όλα αυτά τα άρθρα. Φυσικά η κυβέρνηση περιαγρών υγόρασε, αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι την απάντηση θα τους πάρει από τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε ότι η κυβέρνηση όσο πηγαίνουν προς εκλογές και σε συνθήκες παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου βιάζεται να περάσει την ουρά των αντιλαϊκών νομοσχεδίων και μέτρων που είχε στην ατζέντα της. Και αυτό δεν πέρασε από τους λόγους, δεν είναι γιατί... Λέτε ότι είναι η ουρά αυτή ή υπάρχει και για την επόμενη τετραετία υλικό? Α, ναι, εννοώ η ουρά μέχρι που να κλείσει η θητεία η συγκεκριμένη. Έχουν στην ατζέντα και στη φαρέτρα τους πάρα πολλά νομοσχέδια αντιλαϊκά. Όμως μου κάνει... Μου κάνει εντύπωση, κύριε Συντυχάκη, το εξής, ότι τα λέτε και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα στα νομοσχέδια, στο μήνυμα ασφαλιστικό, σε αυτό για την δημόσια νοσοκομιακή περίθαλψη, σε όλα όσα συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και τον Πρωθυπουργό να προηγείται ως καταλληλότερος και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς εξηγείται? Κοιτάξτε, δημοσκοπήσεις είχαμε, έχουμε και θα έχουμε και όσο πάμε προς τις εκλογές. Τώρα ανοίγουμε πάλι μια κουβέντα. Και το ρωτώ γιατί είστε κοινωνιολόγος, ενώ μήπως κάπως εξηγείτε. Αυτό θέλω. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που λέμε, δημιουργούν τάσεις. Προειδιάζουν μια κατάσταση. Προετοιμάζουν πιθανά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστες ο σύνολό τους. Γιατί και εμείς έχουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Τις δημοσκοπήσεις που, της επαφής, της καθημερινής επικοινωνίας με το λαό. Στους χώρους δουλειάς, τα νοσοκομεία που λέγαμε προηγουμένως, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια με τους φοιτητές που τους πετάνε έξω από τις ειδικές αιστείες. Εμπορευματοποιείται δηλαδή η παιδεία ακόμα και στο επίπεδο των φοιτητικών αιστείων που υποτίθεται ότι είναι για παιδιά που προέρχονται από άνευτες οικογένειες από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Άρα έχουμε επικοινωνία, έχουμε επαφή με το λαό. Η δυσαρέσκεια είναι γενικευμένη, είναι πολύ μεγάλη. Θα σας έλεγα, υπάρχει και η υποβή μεταστροφή που σε μεγάλο βαθμό εκφράζεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Υπάρχουν και εκείνες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από άλλους, δηλαδή από τα επιτελεία των άλλων κομμάτων, αλλά δεν δίνονται στη δημοσιότητα. Που δείχνουν μια μεταστροφή, μια ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Φυσικά για μας το ζήτημα δεν είναι μόνο η αυτή καθ' αυτή εκλογική αναμέτρηση, που είναι ένας βασικός δείκτης για τα κόμματα και για το δικό μας κόμμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ο λαός να μην περιμένει απλά από μια εκλογική αναμέτρηση, γιατί ρωτάμε όλοι μα πότε θα γίνουν εκλογές. Και μάλιστα το αξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, περνώντας την αντίληψη, προσπαθεί δηλαδή να εμπεδώσει την αντίληψη στον κόσμο της αναμονής ότι θα έρθει μια νέα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα του λύσει ως διαμαγεία τα προβλήματα. Ποιος τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βάλει πλάτη, τι να σας πω, πάνω από τα μισά νομοσχέδια που έχουν περάσει τώρα από την Βουλή με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων τα έχει ψηφίσει. Συμφωνούν στον ευρωματοϊκό σχεδιασμό, τις στρατηγικές επιλογές του Ταμείου Ανάκαμψης και στην απελευθέρωση της ενέργειας, με ό,τι συνέπειες έχει για το λαό μας αυτό, στην ακρίβεια, στην ενεργειακή φτώχεια. Άρα λοιπόν ο λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία, το κατεστροφή κόμμα του κεφαλαίου, ούτε φυσικά και από το ΠΑΣΟ, που προφανώς επιθυμεί να παίξει ένα ρόλο ρυθμιστή τσόντας, είτε με την μία είτε με την άλλη περίπτωση, όπως και η κυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις με την επόμενη μέρα, για να συνεχίσουν ακριβώς το ίδιο αντιλαϊκό μέτρο, έχοντας στην ατζέντα τους πολύ περισσότερα κύριε πράγματα. Συντυχάκη. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, να δεις τη σούχο για μετά. Ναι, ναι. Ναι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Δηλαδή, τώρα με ερεθίσατε λίγο που είπατε έχει βάλει πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε μια τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια και για τους δανειολήπτες, ζητώντας από τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα, να την υπερψηφίσουν. Δεν ξέρω τι θα κάνει το ΚΚΕ, η οποία τι λέει ουσιαστικά, αυτό που λέει και η κοινή λογική. Δηλαδή, να μπορεί ο δανειολήπτης να πάρει να αγοράσει το δάνειό του πριν από την πώληση σε φαντ.
Με μία λέξη, αν μπορείτε, είστε υπέρ αυτών των προτάσεων. Πιστέψτε, είναι απίθμενο το θράσος τώρα και της Νέας Δημοκρατίας και του Έλληνες και του Πασό. Δηλαδή, απέναντι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που τους έχουν καταστρέψει την κυριολεξία, τις ζωές, όλοι αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι που τους ψήφισαν και οι τρεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις ψηφίσει μνημονιακούς νόμους που προβλέπει κατασχέσεις, συστηριασμούς και δια της βίας. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τους πληστηριασμούς, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν ήταν εκείνος που έδωσε τα δάνεια. Το θέμα όμως δεν είναι τώρα ο κόσμος κάπως να ανακουφιστεί. Και μετά έκανε το ιδιώνυμο αδίκημα τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον πληστηριασμό και η Νέα Δημοκρατία ήρθε μετά και έκανε την έξωση. Το χεράκι του το έχει βάλει το Πασόκ σε αυτή την υπόθεση. Εμείς το λέμε καθαρά. Αν πραγματικά θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα, τότε πρέπει να γίνει κούρεμα των δανείων, κούρεμα στην κυριολεξία των λαϊκών στρωμάτων, να πληρώσουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών που κέρδιζαν από τα υπέροχα επιτόκια και τις υποθήκες πάνω από την αξία των σπιτιών. Αν λοιπόν δεν πάμε σε μια τέτοια λογική, αντί να ανακεφαλαιοποιούμε συνέχεια το τραπεζικό σύστημα πάνω από 130 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, θα γεννάει αυτό το πολιτικό σύστημα της σύψης, πάτσιδες, ήταν αυτό που ζήσατε δηλαδή. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος, είναι πάρα πολλοί που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κοινωνικού κεφαλαίου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.